Σε όλους. Για όσους δεν ξέρουν, λέγουμε Χρήστος Τσιμινίκος. Λείπουν τα τελευταία 20 χρόνια από τον Αλμυρό, αλλά είναι γέννημα θέμα. Ευχαριστώ για που ήρθατε εδώ για αυτή την εκδήλωση, που κατά κύριο λόγο είναι μια εκδήλωση πατριωτικής αφύπνισης και όχι μια κομματική εκδήλωση. Το ΕΠΑΜ βέβαια πρωτοστατεί ίσως από τα κινήματα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 34 χρόνια στην Πανελλήνιο, προκειμένου να αφυπνίσει τον κόσμο σε αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 4 χρόνια και να προσπαθήσει να πείσει τον κόσμο να οργανωθεί τοπικά. Η εκδήλωση αυτή δεν θα γινόταν χωρίς την αρρωγή του Πυρήνα ΕΠΑΜ Βόλου, τον οποίο προσωπεί ο συντονιστής του, ο κ. Σαμαράκης, και του απευθύνω τον λόγο από μια μικρή προσφώνηση που το ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα λοιπόν. Είμαι ο Κώστας Σαμαράκης. Προέρχομαι από τον Πυρήνα Αγρίας του ενιαίου παλαϊκού μετόπου. Ο οποίος ο Πυρήνας Αγρίας οργανωτικά ανήκει στον τομέα μαγνησίας του ΕΠΑΜ, που διοργανώνει και την αγωνιστική εκδήλωση. Επίσης συμμετέχω και στην πολιτική γραμματεία του μετόπου. Το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο ιδρύθηκε στις 16 Ιουλίου του 2011 στην Αργυρούπολη της Αθήνας. Επί της ουσίας ήταν παιδί της ανάγκης, θα μπορούσε να το πει κανείς έτσι. Όταν ξεκίνησαν οι μεγάλες διαδηλώσεις, ο ξεσηκωμός ο μεγάλος εκείνες τις χρονιές, εκείνη την περίοδο, οι άνθρωποι ήθελαν μια πολιτική έκφραση που να ξεφεύγει από τα δεδομένα του πολιτικού συστήματος, κάποιοι από αυτούς λοιπόν. Και έτσι μαζευτήκαν κάποια στιγμή σε ένα μεγάλο θέατρο στην Αργυρούπολη, γύρω στα 400 άνθρωποι, που προέρχονταν από τελείως διαφορετικές πολιτικές, ιδεολογικές και οποιασδήποτε άλλες αφετηρίες του καθένας, αλλά συμφώνησαν σε 5 βασικά σημεία, τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια. Και έτσι λοιπόν γεννήθηκε το ΕΠΑΜ, το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο. Φιλοδοξία του μετόπου, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και στην ιδρυτική του διακήρυξη, που εκείνο το βράδυ, της 16 Ιουλίου, εγκρίθηκε και συνομολογήθηκε από εκείνους τους ανθρώπους, τους συναγωνιστές που βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή εκεί. Φιλοδοξία του λοιπόν να συμβάλλει καθοριστικά στην ενότητα του λαού, πέρα και πάνω από κομματικές, ιδεολογικές και άλλες διαχωριστικές γραμμές. Ο λαός και η χώρα βρίσκεται σε υπέρτατο κίνδυνο και μόνο με τη δημιουργία ενός μεγάλου κοινωνικοπολιτικού μετώπου, ολόκληρου του λαού για τη διάσωση της χώρας, μπορούμε να ξεφύγουμε από τον καταθλιπτικό μονόδρομο της καταστροφής, της λαϊλασίας και της υπερβραίωσης. Έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι συμφώνησαν σε αυτά τα 5 προγράμματα που είπαμε προηγουμένως, που είναι η μη αναγνώριση και η μονομερής διαγραφή του εντελώς παρανομπέως, ακύρωση των μνημονίων και απαλλαγή από το καθεστώς των διεθνών δεσμεύσεων και των δανειακών συμβάσεων, αποχώρηση της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πρώτο βήμα την έξοδο από τη ζώνη του ευρώ, υιοθέτηση ενός γνήσιου εθνικού κρατικού νομίσματος ως ασφαλή αφετηρία για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας προς όφελος του λαού και για τη θεμελιώδη κατοχήρωση της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Επίσης, τιμωρία των φυσικών και νομικών προσώπων, κόμματα και επιχειρηματικά κυκλώματα που καθενδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην διασπάθηση, συμμετείχαν στη διασπάθηση του δημόσιου χρήματος και της δημόσιας περιουσίας σε όλη την προηγούμενη χρονική περίοδο ως υπόλογον εσχάτης υποδοσίας. Και τέλος, για να μιλήσουμε επιτέλους στη γενέθλια της δημοκρατίας για δημοκρατία, για πραγματική δημοκρατία, το πέμπτο και τελευταίο πρότυπο στο οποίο συμφωνήσαμε είναι ότι υπάρχει ανάγκη για την συγκρότηση, για τη σύνταξη νέου συντάκτατος από τον ίδιο τον λαό, αυτοπροσώπους από τον ίδιο τον λαό, μέσω μιας συντακτικής εθνοσυνέλευσης. Στην σημερινή εκδήλωση θα παρακολουθήσουμε ένα πολιτικό ντοκιμαντέρ το οποίο ετοίμασαν με πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη για την πατρίδα και τους συνανθρώπους τους, οι συναγωνιστές μας του ΕΠΑΜ Πάτρας. Παρότι είναι
ερασιτεχνική προσπάθεια είναι άκρως επαγγελματικό το περιεχόμενο που θα παρακολουθήσετε και δεν νομίζω ότι υπάρχει ουδέτερο αντίρρηση γι' αυτό. Θα και μετά από την προβολή αυτού του ντοκιμαντέρ θα μπορέσουμε ενδεχομένως, αν υπάρχει διάθεση, αν έχουμε ερωτήσεις, απορίες, να κάνουμε έτσι και μια κουβέντα ανοιχτά, ελεύθερα, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς προαπαιτούμενα. Υπάρχει και μικρόφωνο. Έτσι θα τα πούμε μετά αυτά, έτσι. Καλή σας ακρόαση. Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας, αλλά πιστεύω ότι κάθε λεπτό άξιζε. Νομίζω δεν υπάρχει πλέον αφιβολία για το μέγεθος της υποδοσίας που έχει εκτελεστεί. Όλα είναι, τα λένε ξεκάθαρα πλέον, δεν κρύβονται πλέον. Όλη η πολιτική και ο επερχόμενος υπουργός Τσίπρας. Επί του πρακτέου, ο λόγος που κάναμε αυτή την εκδήλωση εδώ στον Αλμυρό είναι πώς θα οργανωθούμε σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει να συνεννοηθείτε σαν τοπική κοινωνία, στην παρέα σας, στη γειτονιά σας. Σήμερα είναι το σπίτι του γείτονα που θα γίνει η κατάσταση, αύριο θα είναι το δικό σας, αργά ή γρήγορα. Έρχονται έμφυα, έρχονται ασφαλοφόροι, μέσω της εφορίας θα κάνουν κατάσταση όλα τα σπίτια του κόσμου. Και όχι για μπορεί να σκεφτεί κάποιος τι το θέλουν το χωραφάκι, το φουκαρά ή το διαμέρισμα, τι θα το κάνουν. Δεν τους ενδιαφέρει. Έτσι θέλουν να εξαφλειώσουν τον Έλληνα. Ποιο είναι το τελευταίο από πού είναι το σπίτι του, η δουλειά του, εκεί να εξαφλειωθεί, προκειμένου να μην έχει κανένα περιθώριο αντίστασης. Όταν είσαι πλέον σε τέτοιο επίπεδο εξαφλίωσης, δεν μπορείς να αντισταθείς. Άρα πρέπει να γίνει γενική πολιτική απεργία, με την έννοια που το λέει το ΕΠΑ. Νομίζω ότι πλέον είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Πρέπει να οργανωθούμε τοπικά. Γίνεται κατάσχεση. Μαζεύονται 10 άτομα η γειτονιά και σταματάνε. Εδώ θα πω και κάτι για τους δημόσιους υπαλλήλους, όσοι δουλεύουν ακόμα και υπάρχουν, ειδικά στους εφοριακούς, να σκεφτούν την ευθύνη που έχουν σε αυτή τη φάση. Την ευθύνη που έχουν. Και αυτοί που δουλεύουν για τις τράπεζες. Κάνουν τη δουλειά τους, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν ευθύνη μεγάλη. Οι εφοριακοί κι αλλιώς θα αντικατασταθούν πολύ γρήγορα με ιδιωτικές εταιρείες, με μπράβους που θα έρχονται και θα σου κάνουν, τα έχουν ψηφίσει ήδη, έλεγχο μέσα στο σπίτι ή θα σου πέρουν τα πάντα. Είδα ότι η εφορία του Αλμυρού εξαφανιστεί έτσι. Αλλιώς ένα παράδειγμα είναι στο πρόκειο, σε λίγο θα υπάρχει. Θα υπάρχει μια ιδιωτική εταιρεία που θα σου έρθει με τους μπράβους, θα παίρνει όλα εν ονόματι της εφορίας. Αυτά τα ολίγα, θα δώσω το λόγο στον Κώστα. Οποιοσδήποτε θέλει να σχολιάσει, να προτείνει κάτι ή να μια διαφορετική γνώμη, υπάρχει μικρόφωνο το οποίο μπορεί να ελεύθερα και ανοιχτά. Θα ήθελα δύο λόγια θα ήθελα να σπώ πριν πω οτιδήποτε. Θα ήθελα να προσκαλέσω δύο αγαπητούς φίλους και συναγωνιστές. Είναι οι μουσαφίδες. Αυτή την περίοδο έχουν έρθει εδώ να κάνουν εκπομπές. Είναι η Κατερίνα Τραγάλο από το πυρήνα του ΕΠΑΜ της Καρδίτσας, που είναι μέλος του Ιστιτούτου Συμβουλίου και μέλος του Οργανωτικού Γραφείου του Ενίου Παλαϊκού Μετώπου. Είναι μαζί μας και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου από τον πυρήνα Τάβρου Μοσκάτου της Αθήνας, μέλος του Εθνικού Συντονιστικού Συμβουλίου και υπεύθυνος της Επιτροπής της Επικοινωνίας και Διαδικτύου. Ό,τι συμβαίνει στον κυβερνοχώρο, την ευθύνη την έχει ο πλευράς ΕΠΑΜ, δηλαδή. Αυτό που γίνεται σήμερα στην Ελλάδα, νομίζω ότι οι συναγωνιστές του ΕΠΑΜ Πάτρας που έφτιαξαν αυτή την καταπληκτική δουλειά μας το εξηγούν με τον καλύτερο τρόπο και πάρα πολύ αναλυτικά. Μπορεί να ήταν λίγο έτσι εκτεταμένο, αλλά νομίζω, όπως είπε και ο Χρήστος προηγουμένως, το κάθε λεπτό ήταν ξεχωριστό και απολύτως απαραίτητο και πολύτιμο. Γιατί κατανοούμε επακριβώς το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Όμως, το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα δεν είναι άσχετο και πώς να το πω μοναδικό, είναι συσχετισμένο με αυτό που συμβαίνει παγκοσμίως. Δεν θα σας δώσω 2-3 στοιχεία από ένα πρόσφατο άρθρο του Γενικού Γραμματέα του Ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου, του οικονομολόγου του Δημήτρη του Παζάκη. Σε πολλά αποσπάσματα τον παρακολουθήσατε, τον ακούσατε στο ντοκιμαντέρ. Τι σημαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Υπάρχει μια παγκόσμια ολιγαρχία, μια παγκόσμια οικονομική ελίτ, η οποία έχει δημιουργήσει μια φοβερή υπερσυσσόρευση
αυτό που λέμε χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, χρηματιστικού κεφαλαίου, δηλαδή χρήματα τα οποία είναι, πώς το λέμε στην κοινή γλώσσα, αέρα πατέρας, τίποτα. Δεν ούτε επενδύονται στην παραγωγή, ούτε στις επιχειρήσεις, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είναι αυτό το λεγόμενο χρηματιστικό κεφάλαιο. Αυτό λοιπόν το χρηματιστικό κεφάλαιο για να δουλέψει πρέπει κάποιος, πρέπει κάποιος να το δανειστεί. Αλλά τα νούμερα έχουν τεράστια σημασία. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης Καζάκης από το άρθρο. Ο ιδιωτικός αυτός χρηματοπιστωτικός πλούτος αυξήθηκε κατά 14,6% το 2013 σε σχέση με το 2012, έφτασε στα 152 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό το ποσό είναι υπερδιπλάσιο από το συνολικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε παγκόσμια κλίμακα. Δηλαδή, ό,τι παράγουν όλα τα κράτη μαζί του πλανήτη, αυτό θα πει ακαθάριστο εθνικό προϊόν, τι παράγουν όλα τα κράτη μαζί, όλοι εμείς οι λαοί που δουλεύουν, κάνουν πράγματα και παράγουν. Αυτό λοιπόν το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο είναι υπερδιπλάσιο. Ποιοι διαθέτουν αυτό το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο? Κοντά στα 16,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα ή στο 1,1% του παγκόσμιου πληθυσμού, αντιστοιχεί κοντά στο 50% αυτό του ιδιωτικού πλούτου, δηλαδή γύρω στα 73 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή όσο είναι το παγκόσμιο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Δηλαδή όλοι μαζί, όλο το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο είναι υπερδιπλάσιο, αλλά στο 1,1% αντιστοιχούν αυτά τα 72 δισεκατομμύρια. Και τι θα γίνουν αυτά? Πώς θα αξιοποιηθούν? Όταν έχεις κεφάλαιο πρέπει να γεννάει, έτσι, αυτό δεν λένε οι επιχειρηματίες, οι businessmen. Όταν έχω κεφάλαιο, το οποίο γεννάει το χρήμα, γεννάει άλλο χρήμα. Πώς θα γίνει αυτό το χρήμα? Πώς είναι δυνατόν να έχει τη δυνατότητα να δανειστεί μια παγκόσμια κοινότητα που το ακατάλληλο εθνικό προϊόν της είναι το μισό? Τι κάνουμε? Ποιο είναι το λογικό για αυτούς, όχι για τους λαούς, λογικό? Να καταστρέψουν τα πάντα και να τα ξαναφτιάξουν από την αρχή. Έτσι εξηγούνται όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στο πλανήτη. Η κάθε αιστεία πολέμου, η κάθε καταστροφή ενός λαού, μιας χώρας, ενός κράτους, για αυτούς το 1,1% αυτούς τους ελάχιστους είναι μια τεράστια ευκαιρία. Όσο πιο μεγάλη η καταστροφή, τόσο πιο μεγάλη είναι η ευκαιρία για να τζιράρουν αυτό το κεφάλαιο που γυμνάζει σε κάτω από διαφορετικές normal συνθήκες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν γιατί κάθε λίγο και λιγάκι όπου γυρίσουμε τα μάτια μας στον πλανήτη βλέπουν και μια αιστεία εμφύλη πόλεμη, έτσι, θρησκευτική πόλεμη, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Και αυτό το οποίο διερωτάται κανείς είναι το εξής. Πόσο μακριά είμαστε εμείς από μια τέτοια? Να μην σας πω έναν πόλεμο έτσι όπως το ξέρουμε, από μια πολεμική προβοκάτσια. Οι Ουκρανοί κάποια ωραία πρωία ξύπνησαν από τις βόμβες που έρχονταν να πάνε στις πολυκατοικίες. Ποιος το περίμενε? Τι γίνεται? Αυτοί λοιπόν βρίσκουν κυβερνήσεις, όπως είπε η Κατερίνα, βρίσκουν κυβερνήσεις προθήμων, όπως η Σαμαροβενιζέλη και όλοι αυτοί οι τύποι που περάσαν αυτά τα χρόνια από την Ελλάδα και υπάρχουν ακόμα. Βρίσκουν λοιπόν τέτοιου είδους κυβερνήσεις και δημιουργούν τέτοιου είδους καταστάσεις, γιατί για αυτούς αποτελούν ευκαιρία. Και όσο πιο μεγάλη η καταστροφή, τόσο μεγαλύτερη και η ευκαιρία. Καλησπέρα και από μένα. Ήθελα ένα πραγματάκι να σας πω. Υπάρχει πάντα η αίσθηση που έχει ο κόσμος παρακολουθώντας, για όσους από εσάς και από εμάς παρακολουθούν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, δηλαδή τα talk show και τις ειδήσεις, την τηλεόραση,
υπάρχει πάντα η μπανανόφλωτα της ασχετοσύνης και της μη δυνατότητας να βγούμε από την κρίση. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ εύκολο και τσιπάει πάρα πολύ εύκολα ο κόσμος στο ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Είναι ανίκανοι. Κάνουν λάθη. Θέλω λίγο να σας ευχαριστήσω την προσοχή σε αυτό. Δεν είναι ανίκανοι. Δεν κάνουν λάθη. Αυτό που κάνουν, το κάνουν με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και με πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια. Κόβουν τη χώρα και την πουλάνε κομματάκι-κομματάκι. Αποσαρτρώνουν τις δομές της, τα νοσοκομεία, την παιδεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα πάντα και τα πουλάνε μην παρά στους ξένους. Αυτό το κάνουν με πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Θα πρέπει λοιπόν κάθε φορά που απέναντί μας έχουμε μια δυσπιστία ως προς αυτό, να σκεφτόμαστε πάντα ότι αυτό που κάνουν, το κάνουν για συγκεκριμένο λόγο. Είχαμε την ατυχία, έχουμε την ατυχία, από ό,τι φαίνεται, να είμαστε το πιλωτικό επεισόδιο. Σε κάθε σειρά ή σε που βγαίνει η τηλεόραση, πάντα γυρίζεται ένα πιλωτικό επεισόδιο, το οποίο δείχνει περίπου πώς είναι τα πράγματα. Εμείς λοιπόν είμαστε το πειραματόζωο, και ο λόγος είναι μάλλον απλός. Έχουμε το πιο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα σε όλη την Ιφίλιο. Καταφέραμε και αυτή τη φορά να είμαστε πρώτοι, να έχουμε ένα ακόμα αρνητικό ρεκόρ. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να καταλάβουμε σε πρώτη φάση τι είναι αυτό που μας ήρθε κατά κέφαλα. Νομίζω ότι ο ντοκιμαντέρ που παρακολουθήσαμε βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Και το δεύτερο είναι να πούμε και να καταλάβουμε ότι υπάρχει και ένα όριο, υπάρχει μια κόκκινη γραμμή πίσω από την οποία δεν μπορούμε να πάμε. Είναι θέμα αξιοπρέπειας για τους γονείς μας και τους παππούδες μας που πολέμησαν για να μπορούμε να ζούμε εμείς, όπως έλεγε τότε στο μεγάλο μας τσίρκο ο Παπαγιαννόπουλος. Εμείς, λέει, πολεμήσαμε για να έχετε εσείς μια ζωή αληθινή. Αυτό λοιπόν που ζητάμε για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας είναι αυτό που μας παρέδωσαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας και δεν έχουμε το δικαίωμα να το παραδώσουμε μαχητή. Πρέπει να παλέψουμε για να κρατήσουμε την πατρίδα δικιά μας. Όποιος θέλει ελεύθερα μπορεί να μιλήσει, να κάνει σχόλιο ή να κάνει μια ερώτηση ανοιχτά. Υπάρχει μικρόφωνο, σηκώσει το χέρι του. Θέλω να πω δύο πράγματα. Καταρχήν είμαι χαρούμενος για τη σημερινή εκδήλωση που κάνατε. Είμαι εδώ με δική μου πρωτοβουλία, δεν έχω προσωπική γραμματεία. Νομίζω ότι κρίνοντας και παρακολουθώντας από καιρό την δουλειά που κάνετε, την δουλειά που κάνετε στην περιοχή του Βόλου, γιατί έμενα από την πλάτη στο Βόλο, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να ταιριάξουμε οι θέσεις μας, εγώ πιστεύω, διαπιστώνω, και στο τελευταίο πρόταγμα που βάζετε, στο να φτιάξουμε οργανώσεις κινήσεις πολιτών, πώς θα τις πούμε κινηματικά. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ, πιστεύω, όλους, να γίνει ένα κίνημα όπως το Ιάννο, όπως το προδιαγράψατε κι εσείς, για τη συσάρτεια του χρέους, νομίζω, έχει τη ΣΥΡΙΖΑ στο πρόγραμμά της συσάρτεια. Σε ένα πράγμα θα κάνω μια παρατήρηση μόνο. Αδικείται τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ όταν το βάζει και του βάζει με τους άλλους πολιτικούς, γιατί είμαστε όλοι αντιμνημονιακές δυνάμεις. Το κάναμε λάθος, πιστεύω, του Προέδρου. Είναι αποκομμένο από μια ολόκληρη συνέντευξη που είχε δώσει, αν δεν κάνω λάθος, και αναφέρεται σε πρόσωπα. Γι' αυτό και ξεχώρισε το Σαμαρά και τον Βενιζέλο, ότι ποτέ με αυτούς. Αναφέρθηκε σε πρόσωπα που κάνανε λάθος, όπως είναι ο Κουρουμπλής, όπως είναι η Σακουράφα, που πέρασαν τις οργανώσεις μας, δεν τις χαράσαμε, ισότιμα με εμάς και ξαναβγήκανε πάλι μπροστά. Αυτή την άποψη νομίζω πρέπει να διορθώσετε αυτό το πράγμα, ότι κάνετε λάθος όσον αφορά να κάνετε κριτική, αλίμονο. Δεν βλέπουμε τον πρόεδρο με προσωπολατρία. Λοιπόν, τελειώνοντας. Νομίζω για το νέο σύνταγμα πάλι συμφωνούμε. Εσείς το λέτε γενική απεργία διαρκείας. Εμείς θα μπορούσαμε να πούμε μετά από μια εκλογική αναμέτρηση όπου θα έχουμε με συμμαχία
του ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει πάνω από 150 έδρες, 180 έδρες για παράδειγμα, μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα και να κάνουμε πράγματα για να φτιάξουμε ένα εθνικό κράτος. Τελειώνοντας, νομίζω ότι είμαστε σε έναν δρόμο, γιατί πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο για να τα καταφέρει, μόνο με μια προϋπόθεση μπορεί που δεν την έχει τώρα. Να φτιαχτεί κίνημα στην Ελλάδα, να κάνει ο λαός το βήμα να φύγει μπροστά. Ευχαριστώ πολύ. Όταν τον Ιούνιο του ή τον Μάη, τον Ιούνιο του 2012, λίγο μετά τις εκλογές, αν θυμάμαι καλά τον Μαΐου και πριν τον Ιουνίου ή πριν από τις εκλογές, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε απευθύνει μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους πολιτικούς φορείς, σε όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς, στα κόμματα, σε κινήματα, σε κινήσεις, για μια διαδικασία σύγκρισης διαλόγου καταρχήν. Να πιούμε έναν καφέ, να μιλήσουμε. Θυμάμαι τότε το ΕΠΑΜ είχε η πολιτική, μάλλον ήταν πριν τις εκλογές του Μαΐου, διότι η εκλογική επιτροπή τότε που ήταν αντί για την πολιτική γραμματεία, εφόσον πήγαμε, είχαν μπει σε προεκλογική περίοδο, έτσι το μέτωπο το έβγαινε, το έβγαλε προς τα έξω και η επιτροπή αυτή. Είχε στείλει μια επιστολή, η οποία παραδόθηκε επισήμως, όχι άλλη βάρεση, πρωτοπολίθηκε κανονικά, με μια σειρά προτάσεων για να ανοίξει ένας διάλογος που θα οδηγούσε σε μια ενδεχόμενη συμμαχία με τοπικού χαρακτήρα και ούτω καθεξής. Περιμένουμε ακόμα την απάντηση. Ποτέ δεν είναι άλλο. Ποτέ δεν είναι άλλο. Κάποτε θα έρθει. Τώρα υπάρχουν και άλλες εκδοχές και δεύτερη εκδοχή. Και προσφάτως, ποτέ δεν έχουν πάρει απάντηση. Και προσφάτως υπήρξαν και λόγω της υπόθεσης της ΔΕΗ και του Αιγιαλού έγιναν στην Αθήνα δύο συγκεντρώσεις με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ. Η μία ήταν στο Τιτάνια και αφορούσε το θέμα της ΔΕΗ και η άλλη ήταν στο Μουσείο Μπενάκη και αφορούσε το θέμα του Αιγιαλού. Λοιπόν, θα πω για τον Βόλο. Επίτηδε δεν το λέω τώρα, σε λίγο. Λοιπόν, εκεί, σε αυτές τις δύο, το ΕΠΑΜ βρέθηκε με την προσωπία της πολιτικής γραμματείας απρόσκλητο. Δεν μας κάλεσε κανένας. Είχαν κληθεί κάποιοι οι οποίοι τι είχε συμβεί. Ήταν εκ προημίου δεδομένου ότι θα έλεγαν όχι. Κάλεσαν τους ανέλεγαν. Είπαν όχι. Και έβγαλαν και ένα βήμα. Κάλεσαν την Ανταρσία. Δεν πήγε η Ανταρσία. Κάλεσαν τον Κουκουέ. Δεν πήγε τον Κουκουέ. Το επόμενο όμως τον κάλεσαν, αλλά το ΠΑΜ πήγε. Και πήρε και τον λόγο. Και έπαιρνε την άποψη. Ήταν και αυτές δύο προσπάθειες να γίνει κάτι με τοπικό χαρακτήρα. Περιμένουμε να γίνει. Πάμε. Θα γίνει. Δεν θα γίνει. Πού θα πάει. Στο Βόλο, μπράβο τους, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πήραμε επίσημη πρόσκληση σαν τομέα μαγνησίας σε αυτή την πρωτοβουλία που έγινε. Και να σας πω και κάτι. Με πολλούς από τους ανθρώπους της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ στο Βόλο βρεθήκαμε δίπλα-δίπλα στον δρόμο. Πάγαμε τα ίδια χημικά, αντιμετωπίσαμε τους ίδιους πρετοριανούς, διεκδικήσαμε τα ίδια πράγματα, περιφρουρούσαμε την αίρα όλο το καλοκαίρι μαζί. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε εμείς για μέτωπο και για κίνημα, εννοούμε στη βάση. Εκεί δένεται τα τσάλι στη βάση. Όσον αφορά για τις ηγεσίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τις καλέσαμε μια και δυο και τρεις και τέσσερις να σηκωθούν να φύγουν από εκεί μέσα.
σε ένα κατοχικό κοινοβούλιο, σε ένα κοινοβούλιο ενός κράτους που βρίσκεται υπό καθεστώς κατοχής, όπως είπε και ο Κασιμάτης ο συνταγματολόγος, η μόνη μορφή αντιπολίτευση είναι η αποχώρηση του κοινοβουλίου. Να κατέβουν κάτω, να μαζέψουν τον κόσμο, να γίνει ένα παλαϊκό κίνημα, ένας ξεσηκωμός. Τι κάνουν εκεί μέσα? Ποιο είναι το αποτέλεσμα της ύπαρξης αυτής, αυτών των κομμάτων της αντιπολίτευσης μέσα στο συγκεκριμένο κοινοβούλιο? Το κοινοβούλιο των προεδρικών διαταγμάτων. Ποιο κοινοβούλιο, αποφασίστηκε ένα κοινοβούλιο. Με προεδρικά διατάγματα. Πολύ δεκάδες. Μα λέει, δεν είναι αυτό, θα μπορούσε να κάνει, λέει, θα μπορούσε να κάνει εκλογές σε κατατόπους και τα λοιπά και τα λοιπά. Με συγχωρείτε. Υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί ένα τέτοιο τεράστιο πολιτικό ζήτημα που μια ολόκληρη αντιπολίτευση, δημοκρατική αντιπολίτευση, έτσι τώρα μην το λέω, τώρα μην το λέω, μια ολόκληρη δημοκρατική αντιπολίτευση να αποσύρεται μέσα από το κοινοβούλιο και να μπορέσει να επιβιώσει μια κυβέρνηση και μάλιστα με τον κόσμο στον δρόμο. Γιατί αν κατέβαινε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στον δρόμο, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ πού θα ήταν, μέσα στον δρόμο. Θα έκανε μπάνια. Στον δρόμο δεν θα ήταν. Συμφωνούμε σε αυτό. Έτσι. Το ίδιο και το ΚΚΕ. Οι βουλευτές του ΚΚΕ να καλέσουν, η ηγεσία του ΚΚΕ να καλέσει τον κόσμο στον δρόμο. Πού θα πήγαιναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα ήταν στον δρόμο. Αν το φαντάζεστε, φανταστείτε πώς θα ήταν αυτό. Αλλά δεν το κάνουν. Οι ηγεσίες, η βάση πιέζει. Ξέρω ότι πιέζει. Αλλά οι ηγεσίες δεν το κάνουν. Γιατί? Έτσι. Μέτωπο, στη βάση. Και δεν λέμε ότι θα τα βρούμε όλα αυτά τα πολιτικά μας θέματα μια και έξω. Δύο-τρία δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Θέλουμε τη τιμωρία των ενόχων. Όλοι μαζί. Τη τιμωρία των ενόχων. Μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε. Κάποιοι ευθύνονται. Γιατί δεν λέει, μιλάει κανένας. Στον Βόρειο αυτό δεν είπαμε. Η τιμωρία του να κάνουμε, παιδιά, ένα μέτωπο να κατέβουμε να ζητήσουμε τη τιμωρία των ενόχων. Ένα. Και ένα δεύτερο. Ανακούφιση. Διόρθωση. Πώς να το πω. Επαναφορά. Αυτή τη ζημιά που έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Και θα δούμε μετά τι θα κάνουμε. Και με την Ευρώπη και με τον νόμο. Εμείς έχουμε τη βεβαιότητα ότι εάν μπει σε μια διαδικασία να θες να είσαι εθνικά κυρίαρχο και να ξέρει το κράτος, θες και δεν θες, θα πας σε εθνικό νόμο και θα φύγεις και από την Ευρώπη και από τον Ευρώ. Ωραία, δεν το λέμε τώρα. Θα το δούμε αργότερα αυτό. Τουλάχιστον μέτωπο. Ένα μέτωπο για την τιμωρία των νόμων. Και δεν μιλάει κανένα για την τιμωρία των νόμων. Μούγκα. Πώς θα έρθει η κυρία Τάδη ή ο κύριος Τάδη που μέχρι χθες υπέγραφαν μνημόνια για να συνεργαστούμε να κάνουμε αύριο ενδεχομένως. Ναι, ενδεχομένως. Θα το γράψει η ιστορία αυτό. Μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Θα δούμε. Ιστορία. Ιστορία γράφει. Δεν χαρίζει κάτι, θα μας κάνει. Εάν και μια κυβέρνηση τσίπα, μακάρι να δούμε λάθος. Πραγματικά το έτσι. Θα περάσουν άλλα δύο χρόνια καταστροφής και εδώ θα είναι πολύ αργά όταν θα καταλάβει ο κόσμος ότι είναι μια από τα ίδια για την ηγεσία μετά, όχι για την βάση. Οι επαφές του στο Brookings Institute στην Αμερική είναι πάρα πολύ επίπεδες. Όλες οι κινήσεις του είναι πάρα πολύ επίπεδες και πολύ για λαντζή, δεν μη. Μακάρι να δούμε λάθος. Μακάρι να δούμε λάθος. Ευχόμαστε από καρδιάς, αλλά δεν φαίνεται. Και θα προδώσω σε εσάς τη βάση που έχετε, πιστεύω να πιστεύω, αγνές προθέσεις και πιστεύω ότι όλοι θέλουμε κάποια τρία βασικά πράγματα. Μια παρατήρηση λοιπόν να κάνω, ναι. Εγώ, γιατί άκουσα τον κύριο Τσουκάρα, που δεν γνωρίζω, έτσι, ο οποίος είπε ήρθα εδώ ως πολίτης να μιλήσω. Εν τω μεταξύ, έχω γύρω στα 5 λεπτά, δεν ακούω έναν πολίτη να μιλάει. Από έναν κύριο και σου λέει το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι την ιδιότητά του αυτή. Ναι, αλλά δεν το άκουσα να πω την αλήθεια. Εγώ διαπίστωσα το πώς ότι είπε το. Τώρα και το δεύτερο. Επειδή στην αρχή νομίζω ο Χρήστος σου είπε ότι το ενιαίο μαλαϊκό μέτωπο
δεν πρόκειται για ένα κόμμα. Είναι μια κίνηση, ένα μέτωπο πολιτικών, έτσι. Οπότε το να γίνει μια εντός εισαγωγικών σύσφυξη σχέσεων μεταξύ του ΕΠΑΜ και του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε η ώρα, ούτε το μέρος να γίνει. Αυτό. Ευχαριστώ. Και με κάνει ο Χρήστος τώρα που ξαναμίλησε. Λέγοντα για εδώ. Τι σας λέγομαι. Αλλά έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά απλά μία κουβέντα. Πρώτη ερώτηση. Όλη αυτή η αλλαγή που θέλετε να έρθει, να φέρουμε κλπ. Ο τρόπος προσέγγισής σας είναι μέσα από εντός συστήματος ή εκτός συστήματος. Ως πρώτη ερώτηση θέλω να απαντήσετε σε αυτό, γιατί είδα πάρα πολλά πράγματα στο βίντεο, τα οποία κάποια ήταν εντός συστήματος, κάποιες άλλες τοποθετήσεις μίλησαν μέχρι και για όπλα. Αυτό είναι καθαρά έξω συστημική παρέμβαση για ανατροπή. Πού κινείστε, πρώτη ερώτηση. Εμείς, να βλέπω εδώ. Εμείς μιλάμε για ανατροπή του πολιτικού συστήματος. Αυτό είναι κατανοητό καταρχήν. Το να ανατραπεί το πολιτικό σύστημα και τα στρεβλά όλα αυτά που δημιουργεί το πολιτικό σύστημα, υπάρχουν επιλογές που μπορεί να επιλέξει κάποιος. Δηλαδή, υπάρχουν εκλογές, παραδείγματος χάρη. Οι εκλογές είναι μια συστημική διαδικασία. Συμφωνούμε σε αυτό. Τις αφαιρείς όμως από τη στρατηγική σου. Αποκλείεις να δώσεις την εκλογική μάχη μέσα από τη διαδικασία αυτή, χρησιμοποιώντας το όπλο του συστήματος που έχει στρέψει εναντίον σου, χρησιμοποιώντας σου προκειμένου να δημιουργήσει ένα πλήγμα στο ίδιο το σύστημα. Ωραία. Άρα δεν μιλάμε ακρεχνώς για μια αντισυστημική διαδικασία, αλλά για επιλογές οι οποίες τις κρίνουμε κατά περίπτωση και κατά περίσταση, έχοντας όμως στο μυαλό μας αυτό το πράγμα, την ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης, του κατοχικού καθεστώτος των διεθνών δεσμεύσεων και των δανειακών συμβάσεων και την πορεία της κοινωνίας, την πορεία του λαού σε αυτά τα πέντε προτάγματα τα οποία έχουμε θέσει ευθύς εξ αρχής. Έτσι, που είναι η τιμωρία των ενόπων, έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ευρώ καταρχήν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθέτηση εθνικού κρατικού νομίσματος, συντακτική εθνοσυνέλευση και ούτω καθεξής. Αλλά στην διαδικασία που θα πας μέχρι να φτάσεις στο σημείο εκείνο, δεν αποκλείεις οτιδήποτε θα μπορούσε να σου είναι χρήσιμο προκειμένου να πετύχεις το στόχο. Δεν μιλάμε να σταματήσουμε να δουλεύουμε, σταματήσει να αποδίδεις προς το κράτος, δηλαδή μέσω του συστήματος να κόψεις το σύστημα. Και ειδικά οι δημόσιες υπάλληλοι. Η ΔΕΗ γιατί δεν κόβει το ρεύμα στη Νέα Δημοκρατία που χρωστά εκατομμύρια ευρώ και κόβει στο κάθε φουκαρά που δεν πληρώνει τον πρώτο λογαριασμό της ΔΕΗ. Τόσο απλό. Οι συνδικαλιστές όμως δεν τα θέλουν αυτό το πράγμα. Παρακούνται σε κραυγές, ας πούμε, χωρίς κανένα νόημα. Γιατί δεν κλείνουν το ρεύμα στο ΚΕΠΙΟ. Να παραλύσουν τα πάντα. Να σου πω, εγώ ζω στην Αγγλία για να μην για 10 χρόνια. Να σου δώσω ένα παράδειγμα από την ιστορία. Πώς οι Ινδοί από την άξαν την Αγγλική υπεργειοκρατία. Γιατί ο Γκάντι είπε στα πατήσει να δουλεύετε για αυτούς. Περάσαν 1, 2, 3, 4 μήνες. Οι Ινδοί σταμάτησαν να δουλεύουν. Δεν κάναν ούτε διαδηλώσεις, ούτε πήραν τα όπλα, ούτε τίποτα από αυτά. Αυτό που ανέφερε ο Καζάκης είναι η τελευταία λύση. Γιατί έτσι πως πάνε τα πράγματα, μπορεί να δούμε και ξένοι και ξένο στρατό εδώ στην Ελλάδα. Και όσο να ακούγεται αυτή τη στιγμή τραγικό ή εξωπραγματικό, αυτό δρομολογείται. Και τότε ίσως να είναι πολύ αργά. Και μόνο λύση είναι να πάρει τα όπλα, θα δεις ο ξένο στρατό μέσα στο χρόνο. Και δεν να συμπληρώσω κάτι άλλο. Ένα παράδειγμα, τώρα που έχουμε αυτές τις μέρες που συζητάμε για τον έμφυα. Αυτό το εξάμβλωμα το νομικό, ας πούμε, που είναι μέσα στο πρόγραμμα, έτσι. Το να δημεύσουν εκτός από τη δημόσια περιουσία που ήδη
έχει εκπορηθεί. Και αν δεν έχει εκπορηθεί στο σύνολό της, σιγά 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 εκπορείται στο ΤΑΙΠΕΔ, που το ΤΑΙΠΕΔ βέβαια πρέπει να πω ότι είναι το φωνικότερο όπλο που επινόησε το κατοχικό καθεστώς. Τώρα προσπαθούν να δημεύσουν και την ιδιωτική περιουσία. Τι λέμε λοιπόν, πώς θα τον καταργήσουμε αυτόν τον έμφυα, παρακαλώντας τον γκίκ αυτόν, όπως το λένε, τον τύπο, ας πούμε, σε παρακαλώ πάρε πίσω δρόμο. Όχι, δεν θα γίνει έτσι. Πώς θα γίνει? Θα γίνει με πάυση, δεν πληρώνω. Δεν πληρώνω τον έμφυα. Δεν τον αναγνωρίζω. Αυτό τι είναι, συστημικό ή αντισυστημικό? Και παράλληλα με αυτό, τι θα πεις? Ότι υπάρχει και ένας συστημικός δρόμος. Το να κάνεις ομαδικές αγωγές κατά της, λέμε τώρα έτσι, μια σκέψη κάνουμε, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε αποφασίσει, το έχουμε προτείνει, από κάτι θα προτείνουμε. Το μελετάνε οι νομικοί του ΕΠΑΜ αυτές τις ημέρες. Ότι κάνουμε και μια ομαδική αγωγή κατά του νόμου αυτού. Αυτό τι είναι, συστημικό? Ακρεφνώς συστημικό. Περνάς μέρα, δηλαδή θα τα αποκλείσεις αυτό το όπλο. Έτσι, γι' αυτό λέω, υπάρχουν συγκρούσεις αντισυστημικής νοοτροπίας, αλλά μπορεί να υπάρξουν και επιλογές μέσα στο σύστημα, οι οποίες διευκολύνουν το να φτάσεις γρηγορότερα στο στόχο που έχεις. Είναι πολλά τα θέματα. Τώρα, μιλήσατε πριν για αυτοοργάνωση. Εντάξει, επιτροπές γειτονιάς και τα λοιπά. Έχει συμμετάσχει κανείς σε επιτροπή γειτονιάς? Φαντάζομαι θα έχετε εμπειρίες από επιτροπές γειτονιάς κλπ. Είπατε πριν ότι είναι η μέθοδος προς τη λύση, έτσι, προς να φέρουμε όλη αυτή την αλλαγή, όλη αυτή την ανατροπή. Το πρόβλημα που βρίσκουμε είναι το εξής, ότι για αυτόν τον λόγο δεν θεωρώ και αμοιβώς ρεαλιστική όλη την προσέγγιση που είχατε μέχρι στιγμής σε κάποια από τα θέματα. Θα βρεθούμε, θα κάνουμε μια επιτροπή γειτονιάς. Καταρχάς πιστεύω ότι σαν πολίτες είμαστε οργανωμένοι. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε αμοιβώς πολιτικές οργανώσεις παντού σε επιτροπές γειτονιάς, αλλά υπάρχουν ένα καροσύλλογο που ασχολείται με χιλιάδες πράγματα. Αυτό είναι μια μορφή οργάνωσης. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι το εξής. Στο Σύνταγμα συμμετείχε κανείς. Είχατε πάει στο Σύνταγμα το 10, το καλοκαίρι του 10. Είδατε στη μεγάλη συγκέντρωση και στις 15 του Μάη και τον επόμενο μήνα είχε ατελείωτο κόσμο. Ατελείωτο κόσμο. Εντάξει, αυτό είναι μια μορφή οργάνωση. Ο κόσμος βγήκε και ήταν συντεταγμένο εκεί πέρα επί τρεις μήνες και έλεγε και φώναζε, έτσι. Δεν έγινε κάτι. Όταν η αστυνομία κατέβαινε, το θυμάστε που ήταν όλοι παραταγμένοι πάνω, κλείνανε καραγκιό της Σερβίας, κλείνανε όθωνος και με το που αρχίσαν τα δακρυγόνα, τι κάναμε όλοι πίσω. Και ήμασταν ένα καλό κόσμο που έτσι και λέγαμε να του πατήσουμε, να εξαφανίζονταν. Δεν θέλαμε όμως. Η προσέγγιση δηλαδή του κόσμου ήταν λίγο διαφορετική. Στην FDA ήμουν ήσασταν όταν έφυγε η ΕΡΤ. Είδατε πόσο κόσμο είχε, θυμάστε πόσο κόσμο είχε και φωνάζαν όλοι πόσες μέρες κράτησε όλο αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Τι έγινε, φωνή βότους. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν θέλει. Σημαίνει ότι αυτό το σύστημα το οποίο είναι δομημένο δεν σε ακούει. Εντάξει, πώς θα το αντιμετωπίσεις? Και πάμε στην αυτοοργάνωση. Εντάξει, είμαστε οργανωμένοι. Δηλαδή, τι άλλο θα κάνουμε? Τι άλλο θέλει δηλαδή, πρέπει να βρούμε μια ρεαλιστική προσέγγιση, εφαρμόσει πέρα από αυτές. Όλα αυτά που έχουμε πει και όλα αυτά που λέτε έχουν γίνει, έχουν εφαρμοστεί κατά καιρούς με διάφορους τρόπους. Δεν αποδίδει. Δεν πάνε δηλαδή προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή τη αλλαγή. Η γενική απεργία, δεκτό, καταπληκτικό. Το πολίτη όμως ο οποίος θα πρέπει να σταματήσει τη δουλειά του και δεν θα έχει να ταΐσει τα παιδιά του, τι του λες? Και ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με την αυτοοργάνωση αυτού του τύπου? Με πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα η αυτοοργάνωση, είναι οι συνθήκες. Άντε και τώρα εμείς μιλάμε και ανταλλάσσουμε, κάνουμε το διάλογο μας, ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας, σας πείθω, με πείθετε ή μαλώνουμε ή οτιδήποτε άλλο και έχουμε 2 ώρες μια φορά τη βδομάδα μια οικοδομητική συνάντηση. Ξέρετε τι θα κάνω μόλις πάω σπίτι μου, κάτι προσωπικά, όχι εγώ, αλλά οι περισσότεροι. Θα πάνε, θα ράξουν στον καναπέ και για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα τουλάχιστον 4 ώρες τηλεόραση. Εντάξει, τι αυτό οργάνωσε, τι καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ρεαλιστικό αυτό σαν λύση? Θέλει κάτι άλλο. Δεν είναι εκεί, σίγουρα. Γιατί τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν εναντίον μας είναι πάρα πολύ ισχυρά. Δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο έτσι μέχρι στιγμής, δεν τζουλάει. Και ο κόσμος βγαίνει, φωνάζει, δεν είναι ότι καθόμαστε. Και σας λέω πραγματικά γιατί εγώ τη ΔΕΗ δεν την πλήρωσα. Αλλά ήρθα στην εφορία και αν δεν πλήρωνα την εφορία, σίγουρα όταν θα μου κάνω κατάσχεση, δεν θα ήσασταν εκεί. Ή μπορεί να ήσασταν εκεί, αλλά το δικαστήριο μετά εμένα θα με έκλεινε μέσα. Δεν θα με βγάζατε έξω. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ο νόμος. Είναι
είναι ο νόμος. Και είναι ζώρικος. Δεν μπορείτε, δεν πάνε να φωνάζετε εσείς. Εμένα μέσα τα μήκα. Αυτά πώς θα τα λύσουν. Καταλάβετε, είναι λίγο ιδιαίτερη η κατάσταση. Κοντά στο Σύνταγμα, αυτό είπα πριν. Δεν είναι η μαζικότητα διαμαρτυρία, όχι μαζικότητα συμμετοχή. Και όχι οργανωμένη. Δηλαδή ο κόσμο ήθελε να φωνάξει και να κουτσώσει. Δεν ήθελε να συμμετάσχει στην κρίση. Το ζητούμενο είναι ο κόσμο να καταλάβει ότι μόνο με τη συμμετοχή του ίδιου καθημερινά σε όλα τα θέματα μπορεί να βρει τη λύση. Να σα πω μια η ανάθεση, δηλαδή όσο πιο γρήγορα καταλάβουμε ότι η ανάθεση σε οποιοδήποτε κόμμα, καλό, κακό, χείριστο ή κάλλιστο, δεν πρόκειται να μας πάρει, να μας κάνει πρόσωπο. Πληρώσω λίγο σε αυτό που είπα πριν. Απέναντι μας δεν έχουμε ένα κανονικό, κοινοβουλευτικό, δημοκρατικό καθεστώς. Έχουμε μία χούντα. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε όλα τα πράγματα που ελέγχει, δηλαδή αν εξαιρέσουμε την νομοθετική εξουσία που έχει πάει περίπατο, τον έλεγχο του υψηλού επίπεδου της δικαστικής εξουσίας από το σύστημα έχει σαν αποτέλεσμα τις περισσότερες περιπτώσεις όλες οι προσπάθειες τέτοιας λογικής, δηλαδή συλλογής υπογραφών, να χτυπάνε σε έναν τοίχο. Και ο λόγος είναι απλός. Έχουν βάλει χέρι στη δικαιοσύνη. Από τη στιγμή που έχουν βάλει χέρι στη δικαιοσύνη, μόνο χαμηλού επίπεδου δικαστήρια, πρωτοβάθμια δηλαδή, και σε μικρό ενδεχομένως αριθμό μπορούν να αντιπαρατεθούν με το σύστημα. Είχαμε τέτοια παραδείγματα. Για παράδειγμα, στους σχολικούς φυλάκες τα. Ναι, στο Ρέθυμνο. Οι σχολικοί φύλακες επαναπροσλήφθηκαν γιατί βρέθηκε ένας δικαστής πρωτοβάθμιου δικαστηρίου να δεχθεί την αγωγή που είχαν κάνει. Άρα λοιπόν, όλες αυτές οι δράσεις, όσο ανεβαίνουν επίπεδο, είναι σίγουρο ότι θα βρουν απέναντί τους μια κλειστή πόρτα. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Πέρυσι τον Σεπτέμβρη η κυβέρνηση αποφάσισε να απολύσει 1.200 υπαλλήλους, δημόσιους υπαλλήλους από τα πανεπιστήμια, από τα 8 μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Για το ίδρυμα στο οποίο δουλεύω εγώ, που είναι το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το νούμερο ήταν περίπου το 45% των εργαζομένων οι οποίοι θα έφευγαν με διαθεσιμότητα. Αυτό εκ των πραγμάτων, για οποιοδήποτε εδώ μέσα, σημαίνει ότι καταστρέφεται επί της ουσίας το Πολυτεχνείο. Τα 8 ιδρύματα λοιπόν αυτά, Αριστοτέλειο, Καποδιστριακό, Πάτρας, Ιωαννίνων, κατέθεσαν μία αγωγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να μην ισχύσει το μέτρο της διαθεσιμότητας, γιατί επί της ουσίας κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στο έργο τους. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν αρνητική. Για ένα τόσο μεγάλο θέμα που νομίζω ότι στα αυτιά όλων είναι αυταπόδεικτο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ότι είναι λάθος το να θέλεις να καταργήσεις το 30% των εργαζομένων στα πανεπιστήμια, που είναι ήδη υποστελεχωμένα. Με αυτό θέλω να πω ότι η μόνη μας ελπίδα είναι, φεύγοντας από εδώ, εμείς ίσως όχι, αλλά να μην πάμε να κάθουμε στον καναπέ. Ο καναπές τελείωσε. Μόνο συμμετέχοντας σε μια δράση, συμμετέχοντας στη λύση, μπορούμε να κρατήσουμε αυτό που είχαμε 5 χρόνια πριν. Δεν πρόκειται να έρθει κανένας ΣΥΡΙΖΑ, κανένας ΑΝΕΛ, κανένας, όσο καλές προθέσεις και να έχει, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βγάλει τη χώρα από το τέλμα. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Έχουν στήσει ένα νομικό μηχανισμό γύρω από τη χώρα με 438 νόμους που την έχουν δεμένη χειροπόδαρα. Ακόμα και αν έρθει η καλύτερη δυνατή κυβέρνηση, είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή να κάνει οτιδήποτε καλό για τη χώρα. Είναι αδύνατο να αναιρέσει αυτά που έγιναν. Δεν μπορείς να αναιρέσεις 438 νόμους. Το μόνο που μπορείς να κάνεις, και είναι αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς,
είναι να σταματήσεις τη συνέχεια του κράτους. Να πεις ότι αυτοί οι 438 νόμοι και τα μνημόνια και ό,τι αυτά αντιπροσωπεύουν ανήκουν στην προηγούμενη ελληνική δημοκρατία. Τώρα έχουμε μια καινούργια ελληνική δημοκρατία με ένα καινούριο σύνταγμα, στο οποίο καινούριο σύνταγμα και στους νόμους δεν χρειάζεται να υπακούσει σε τίποτα. Δεν υπάρχει ασυλία βουλευτών, δεν υπάρχει παραγραφή αδικημάτων, δεν υπάρχει τίποτα.